Ξέρετε, φίλες και φίλοι, από το Σαλασκότ στο Ήλιον, 19η αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο της Elite, της δεύτερης βαθμολογικού πίνακα στη Χάντα Μπούλς, θα υποδεχθούν τους Αφιδέξους, που βρίσκονται στην 8η. Οι Αφιδέξοι ξεκινάνε με τον Καλοδημόπουλο, τον Παπά, τον Μαρκόπουλο, τον Κουτάντο και τον Τίτο. Από την άλλη μεριά, και Μίζογλου, Ιλιάκης, Τζέι. 13 είναι ο Θεοδωρόπουλος και ο 5ος είναι ο Φαβουλάτος με το 14. Η αποστολή των Σφάδοπολου στους υπόψε και νομίζω ο Κουλιάκης, ο Τζέι, ο Θεοδωρόπουλος, ο Φαβουλάτος, ο Καρδιώτης, ο Χατζής και ο Νίκος. Οπότε πήρες ένας Αμφιδέξιους, το Πλωσιά 3 με το 8, αστοχή rebound από τον Φιβάντο με το 57, Παλαιοδημόπουλος, ούτε αυτό σκοράρει, νέο rebound. Αποστολή των Αφιδέξων από την άλλη μεριά, Παπάς και Χρύς, Κανελόπουλος, Μαρκόπουλος, Τίτος, Παλαιοδημόπουλος, Κουτάντος και ο Πάρης Αφουξενίδης. Στη Φάδο Μπούλς θέλουν να συνεχίσουν με νίκη σε υποχρεώσεις τους. Στην περασμένη αγωνιστική κέρδισαν τους Titans, 79-69, και να πάνε αλόβητοι μέχρι στο τελευταίο παιχνίδι. Θα χρησιμοποιηθεί λογικά η πρωτιά του ομίλου, όπως και με Hall of Fame. 2-2 από τον Χάλιο Δημόπουλο και 0-2 περιμένει από τη Δέξη. Τη Δέξη την περασμένη αγωνιστική κέρδισαν σχετικά εύκολα. Μια παιδιά του Μιγκόλ Σάκ πήραν και την απρόκριση στον επόμενο γύρο του Μπασκετάκι Καπ. Είναι ο βασικός στόχος με το πρώτο νέο από τη Δέξη. Για 2, ο Θεοδωρόπουλος και το καλάθι των Στουφάδο Μπούλς. Το πέρσινον των ταυτών, δύο πρωταθλήματα έχουν πάρει. Αυτά τα δύο πήγαν στους Στουφάδο Μπούλς και το πέρσινον στους Μπόμπουλες. Φέτος θα δοθεί μάχη και θα σηκώσει την κούπα φάουλ του Παβουλάτου, δύο βολές για το Κουτάντο. Όχι, χαμηλά τελικά έδωσε. Βολές νομίζω πως είναι, αλλά δεν ξέρω τι έδωσε ο ρεφερή. Μετά δεν δίνει βολές ο ρεφερή. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου με μπάζο μπίσαν και έβρισαν στη Φάδο Μπούλς 83-80. 2-2 το σκόρ στο πρώτο λεπτό σε αναμέτρηση. Μόπλος για 3 με το 10, rebound από τον Τζέι που άνσε το 10 φιντάκι και φοράει το 11. Κάνει το λάθος, έκλειψε ο Μαρκόπουλος, 3-1-2-1-1, Παλαιοδημόπουλος για τον Κουστάντο, θα γυρίσει, μπαλαμπαίνει και βγαίνει από το καλάθι, μάχη να περβάλλει νικητής ο Θεοδωρόπουλος, ο Τζέι κατεβάζει, ελεύθερο το Λιάκης για 3-1-1, 5 πρώτο τρίποντο του Παναγιώτων, Βασίλη Λιάκη, έχει κοτήματα και από τον Μάριο Χατζή. Αυτό το μάτς είχαμε παιχνίδι για την τάση των 16 της Master League. Στην μία κέρδισε τον Αντίλαλο, έκανε το 1-0. Σήμερα μεταφέρεται στα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα. Κόπουλος από το high post, δεν έσχει στο Παγκράνο Μαλιάκη. Νομίζω με τον Μαλιάκη φάουλ του Παπά. Όχι, τελικά από τον Μαρκόπουλο που βάλε και τον Παπά. Λιάκης, νέο καλάθι, νέο καλάθι από τον Λιάκη. Στους 5 πόντους και 7-2, 7-0 σε ρήτρα από τον Στιφάνο Μπούλς. 2,5 λεπτά της αποστολής αναμέτρησης με την 11η διαγωνιστική. Παπάς με το 4 από το καλάθι από τον Παπά. Σε δύο βολές του Παλαιοδημόπουλου και ο Παπάς το έχουν δύο πόντους. Ο Μίζογλου παίρνει τα βήματα, παντά μέσα ο Στεφανός. Κάνει το 9-4, πολύ καλό ξεκίνημα για τους Στουφάδο Μπούλς. Παλαιοδημόπουλος το 10 δεν μπορεί να απαντήσει. Ριμπάνω τον Τζέι, Παλαιοδημόπουλος πίσω στο πρόσωπο διακοπή. Θα το σοβαρό. Διακοπήσω πολύ λίγο και πάλι μαζί.
Σάρις από ξενήγη στη θέση του. Ίδια επέτα ατόμια στη Θάδο Μπούλς. Παραλέτος, Αδρόπουλος, Ζωνιζέι, ο Μολιάκης και Κυρμιζοβλή. 9-4 το σκορ στα πρώτα 3 λεπτά που έχουν διανύσει. Κυρμιζοβλή έξω για τον Θεοδωρόπουλο. Θεοδωρόπουλος με τον 13 ρόγα, αλλά και τον Θεοδωρόπουλος θα είναι τους 4 κόντους. 27 για πρώτη φορά η Τιφάδο Μπούλς, 11-4. Με τη βάλει το ρυθμό τους, παίζουν καλή άμυνα. Κόπουλος έκανε τη διείσδυση, τα χάλασε στο τελείωμα. Μπάλα εκτός από τον Παγουλά, τον 14 δευτερόλεπτα για τους εκεί ανέλυθρους. Πας. Περιφέρεια διστάζει για τον Τίτο, πρώτο τρίποδο του Θοδωρή. Στο σύγχρονο λοιπόν με τον Τζέι. Το 11 ετοιάζει τον διασμό, στέκεται. Κυρνίζογλου. Ο Τζέι θα πάρει τίποτα στα χέρια του. Πέρασε το κουτάντο, έχει τα καλά. Για το Κυρνίζογλου το κάνει. 13-4 time out. Ζητά. Στον Γεωργιάδη στον Αφιδέξιο. Επιστροφή μετά το time out των Αφιδέξιων. Σενίδης, Παπάς, Κουτάντος, Κόπλος και Τίτος. Αν έρθουν τα γαριά και νομίζω του ο Τζέι Μιάκης, Παγουλάτος και Θεοδωρόπουλος. Ίδια μετά το time out του Χαβομπούλς. Σενίδη για τον Τίτο. Καλό μας κόμπλα στον Σαμιλγό Σισάκ. Μίζογλου απαντά άμεσα, ναι. Έχουμε χρησιμοποιήσει να εισένει στο βασικό της όφελος του Φαβομπούλου στον εμβλιασμό. Μπορεί να μην έχουν πάθος στον πάγκο, στο σαφή 6-7. Κατεβαίνουν σε κάθε μάτς, είναι πάρα πολύ καλή. Τίτος στο πάγκο, ο Κανελόπουλος στη θέση του. Αυτό ήταν το τρίτο μαδικό των Αφιδέξιων, 2 έχουν κάνει στη Θάδο Μπούλς. Λιάκης. Λιάκης θα γυρίσει με το 5, rebound από τον Κανελόπουλος. Τίτος από τον Αλαμιώτη, πάρα εκτός από τα χέρια του Στέφανη. Ακόμη αρκετό χρόνο στη διάθεση του συγκλωστενούμενη. Κάτους παίρνει τα βήματα, σαν σε προφάνηση και μετά δεν τα κατάφερε. Στο τελείωμα τα χάλασε ο Κουτάντος. Τέλεια τον Στιφάντο που θα πάρουν την ψήφια διαφορά. Ο Τζέι δεν τα καταφέρνει, λοιπόν τον Κουτάντο. Σκορ πρώτου πενταλέτου στο Σάρα Σκορ 15-6. Υπέρ τον Στιφάντο Μπούλς. Θα πας μέχρι μέσα. Στοίχεια εκείνος, κυρίζω με το rebound. Ο Τζέι τρέχει στον διασμό, παίρνει τα βήματα. Τρομερό καλάθι, αλλά Τζέι. Χριστόπουλος δίνει αέρα 11 πόντων στην ομάδα του, 17-6. Πας. Λόπουλο. Λόπουλος με το 0. Πάω από κανέναν, τον καλέ ο Τζέι. Ο Τζέι η θέση του Παπά. Νίκος και Χρύς για πρώτη φορά στο μάτς. Κοιτάντος να ρίχνει διαφορά στους 9, 17, 8, 4 και 10 ακόμη για το τέλος του μεταλλέπτου. Αλλά εκεί ετοιμάζει ο Μάριος Χατζής. Λάθος με 14 στο σίδερο. Rebound με κεχρή. Θα το κρυμίζω
63 στη θέση του Τζέι. Κρίσο και Χρυς μπλόντε στα χέρια του Παγουλάκου. Μίζογλου βρίσκει το Παγουλάκο, αφήνει την παραστολή του Παλαιοκαλάθη. Το 3 λεπτά από μένα για την ομιλία του κόμματο Καλέπτου. Ωραία το Μιχενέλη από τον Καλέπτο, ο οποίο ολοκληρώνει την προσπάθεια του με καλάθι. Έφτασα να του 10 από τη θέση από τη δέξη. Νομίζω βλού. Αυτό είναι χάρη το στήριγμα. Μακάρι κανένας δεν τιμωρείται στο του Παπάς. Μπάντο τον Αφουξενίδη. 99. Λόπλος για 3 με το 0. Να πήγε το κύριο το καλάθι. Rebound από τον Κυρμίζογλου. Περνά τον Αφουξενίδη. Μέσα. 2 βολές. Δεν μπορούσε να πήγε το καλάθι. Μέσα από το δεύτερο και ο Τσουράκης. Έχουμε αλλαγή. Καραβαναγιώτης είναι αυτός που είναι στο μάτς στη θέση του Παγουλάκου. Καραβαναγιώτης. Τελευταία 2 λεπτά. Περιόδος στο Σαλασπορ αφήσει την ψήρια διαφορά στο Σαδομπούλ. Πάς με το 4 με τον Θεοδωρόπουλο. Χάρης Καραμπαναγιώτης έγραψε 2 φορές πόντους. Θα το κάνει στη συνέχεια. Πόδο καλά του Χάρης Καραμπαναγιώτης. Μάτς θα περάσει εγώ λίγο τον Λίγκο στο παρκέ. Φίλιο, Βισέντερ. Παρμπούλς. Λόβλος. Φάουλ. Αλλά, τέταρτο μαδικό το στουμάδο Μπούλς. Αλλαγή λίγος στη θέση του Θεοδωρόπουλου. Εκεί, Χριστουλιάκη. Του Παπά, φερειχνίδι με το καλάθι. 3-11. Το πρόβλημα των αθλητέξεων είναι στην άμυνα, έχουν φύγει 23 πόντους σε 9 λεπτά. Λάβος του Διάκη, του θυμίζω που λέει ο Παπάς. Και πάλι του Θεοδωρόπουλου. Μπάλα και τον Θεοδωρόπουλου. Συμφώνησε με την απόφαση του διαιτητή. Χρυς. Πάτος, φάουλ. Και 2 βολές για τον Κάτο. Thank you.
Κάντο, μέσα η πρώτη. Και μία επιθέσια ακόμα θα έχει κάθε ομάδα. Φινάλε της πρώτης περίοδου. Σαν και η δεύτερη. 23-14. Δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει από 5 ομαδικά. Το ύψος του και τον όγκο του δεν πετυχαίνει. Θα πρέπει να διαστούν τώρα για να φύγει. Θα απομένουν μόλις 4 δευτερόλεπτα για τους Καλαμπούλους. Θα πας. Έχεις προσκλήσεις. Θα τσουράκι, έτοιμο καλάθι για τον Ψενίδη. Αφιδέξιους. Bulls. 6 ακόμη. Θεοδωρόπουλος. Βήματα ή φάουλ εδώ σε φάουλ του Πανελόπουλου. 2 βολές. Τον Θεοδωρόπουλο. Βάζει την πρώτη. Έβαλε μια βολή. Ο σε πολύ λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο δεκάλεπτο. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι, δεύτερο δεκάλεπτο. Ξεκινά. Τζέι. Κατσουράκης. Καραπαναγιώτη και ο Λιγκό, αυτή είναι η πέντε. Τον εκεί δεν έχουν ξεχάσει. Ο Παπά και ο Χρήστο, ο Αφοξενίδη και ο Παλαιδημόπουλο, ο οποίο επιστρέφει στην πεντάρα τη ομάδα του. Καρτζής στάνει για 3. Τζέι για τον Λίγκο με το 4 από το γράμμα του Λίγκου. Κοντάς όλους στο βασικό όπλο τον ενθουσιασμό και την επίθεση. Παδοπούλς κρυφτήσει την ψηλή διαφορά. Τίτος θα πετύχει το πρώτο τρίποντο του. Όχι, στόχησε. Λοιπόν, τον Τζέι δεν μπορούσε ο Παλαιδημόπουλος. Και κατεβάζει, φάω την κεφρή. Το Τσουράκης Χατζής για τον Λίγκο. Χατζής είναι μόνος στο πλέγιο να μέσω στο Καραπαναγιώτη. Δευτερόλεπτα ακόμη, Χατζής για 2.81, είναι άστοχος, rebound. Το Κατσουράκη στη λήξη, δεν το έλαβε. Και τελείωσε ο χρόνος της επίθεσης στο Παδομπούλ. Στην πρέση του Μαρκαρίσμα της Παδομπούλς, Παδομόπουλος, το στόπ εκεί από Καραπαναγιώτη και Λίγκο. Κατσουράκης δεν μπορεί στον διασμό. Μην προλάβουν οι Σφαλοπούλοι που κάνουν φάουλ. Τίτος αναργάριστο, πρέπει να το πάρει τώρα. Δεν το βάζει ο Θοδωρής. Παλαιοδημόπουλος παίρνει το λιμάνι. 9-14 λοιπόν για τους εκεί ανέρυθρους. Λάθος από τον Παλαιοδημόπουλο. Ο Παναγιώτης κλέβει. Λίγκο. 4 και μπήκε φάουλ. Παπά. 2 βολές για τον Λίγκο. Thank you.
σε 7 και 10 μέτρα διαδίδων αυτό το μικρό προβάδισμα ασφαλείας στη Χάρο Μπούλς. Δύο φάλλο έχουν κάνει έξι, κανένα. Την περιούχη Παπάς, Ξενίδης. Ξενίδης θα γυρίσει, Παλαιοδημόπουλος στο στόμα το λίγο. Το συνεχίριαχος μου σας ευχαριστώ τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Ο υπτάμενος Τζέι θα πετύχει ακόμα ένα από τα γνωστά του καλώφια. Με time out, σε πολύ λίγο κεφάλι μαζί. Επιστρέφουμε μετά το time out των αφιδέξιων στο Σάρα Σπορτ, 29-15 στο σημείο 14 στη Φάβο Μπούλτς. Χατζής, Κατσουράκης, Τζέι, Καραβαναγιώτης και Παγουλάτος στην πεντάδα. Πάνω Μπούλς, Πίτος Αναγκάρης, στους διαθέσεις με το 13, πρώτο τρίπλο του Θεοδόρη Πίτου, 29-18. Πίτος Παπάς και Τρεις από Ξενίδης και ο Παναδημόπουλος στην πεντάδα των αμφιδέξιων. Τζέι, πρώτη προσπάθεια για Τρεις, είναι άστοχος, μπάλα στο σίγουρο και εκτός αγωνιστικών ορίων. Πέντε τα βήματα, στόχισε μάχια το λιμάνι, νικητής ο Καραμαναγιώτης. Τζάμπο δεν το ρεφέρει. Αποκίνη για τους αμφιδέξιους, νομίζω ότι αυτή στη φάδα θα την πρώτη εκδοχή. Γι' αυτό είναι δεκαλέπτου. Νέα 14 δευτερόλεπτα λοιπόν για τους αμφιδέξιους. Πάσα από τα 7,5 μέτρα στο σίδερο, rebound. Τζέις να πήγε φάουλ. Είναι πραγματικά σταμάτητος. Το πρώτο μήχρονο δεν μπορεί να τον σταματήσει την αμφιδέξη. 31-18. Πάσα πολύ καλό το 12 λεπτό. Στην Χάρο Μπούλς και έτσι είναι στο δεύτερο διαχειρίζοντα το προβάδισμα. Ξενίδης κλείστηκε πριν κάνει βήματα για τον Τίτο με το 13 μέσα πρέπει να είναι μέσα και αυτό τον Τίτο. Δεύτερη απόψη τρίποντη ακόμα από τον Θοδωρή Τίτο. Παπάς πιέζει τον Τζέι μήπως και κλέψει. Συγνώσει πριν θα πάει ο Τζέι. Σόνι για τον Καραμπαναγιώτη, φάλα τον Ξενίδη. Καραμπαναγιώτη, τρίτο ομαδικό των αμφιδέξιων. Κανένα δεν έχουν κάνει ο Ταύρη. Ο Ξενίδης. Αρχής. Λύστηκε. Τζέι για το Κατσουράκι. Ξέσαι ο Κατσουράκης στην Χάρο Μπούλς. Κατσουράκης μπερδεύεται. Παγουλάτος Κατσουράκης στη λήξη με ταμπλό είναι άστοχος. Πάει δημόγλου στο Ιντερμπάντ. Τον Καραμπαναγιώτη, Χατζής δεν μπορεί να το σταματήσει και πεις τους δύο μοιράς του στο 8, 31-23. Άμα θα μπορέσουν να φιλοξενούν να ρίξουν περισσότερο τη διαφορά πριν την ανάπαυλα. Παπάς κλέβει από τον Τζέι. Παπάς, φάουλ, δύο βολές. Ο Παπάς time-out φτάνει στο Χάρο Μπούλς. Δύο βολές λοιπόν για τον Παπά, Παναδημόπουλος Παπάς από Ξενίδης και Βρίς και ο Τίτος, η πεντάδο των αφιδέξεων. Την άλλη μεριά, μέσα από τον Παπά, την άλλη μεριά, Καραπαναγιώτης, Παγουλάτης, Θεοδωρόπουλος, Τζέι και Ηλιάκης. Έχουν ρίξει διαφορά στους 7, αφιδέξει 31-24, 31-25, με τις δύο σύντες βολές του Παπά, 4 φάουλ για αφιδέξει. Ένα που κάνει η Χάρο Μπούλς. Λάτος και σε φάουλ θα εκτελέσει δύο φορές και εκείνος.
Έγκαιρης Παγουλάτος στην γράμμα της Μαθροπίας. Το καλάβει τώρα αφήσει τον μικρό του. Η δεύτερη 32-25 που μπήσε το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μικρόνου 11 για τον δεύτερο μικρόνου. Ο Παλοπούλς προηγούνται 32-25 τον Αφιδέξιον. Ο Ξενίδης το σκέφτηκε για 3, το ξανασκέφτεται τελικά το επιχειρεί. Μπάλα στο σίδερο, τύπος προσπαθεί να πάει το rebound. Τον Ξέι το πήρε, θα εκτελέσει 2 γονές πάνω από τον Θοδόρη Τίτο. Ο Τάντος επιστρέφει μαζί με τον Κανελόπουλο στις θέσεις των Τίτου και Αφουξενίδη. Ευστοχή στην πρωτοβουλία ο Τζέι. Δύο στις δύο, 34-25 στο σύνε 9 στη Φάδο Μπούλς. Στην αρχή της αναμέτρησης σε θέση οδικού μόνο καμιά φορά θα δείξει τον περιοχή με τις δύο γονές του Νάσου Παλαιοδημόπουλου. Στην αρχή το 0-2 για 3 είναι άστοχος ο Παλαιοδημόπουλος, πάνω ο Κυρμίζογλου. Κυρμίζογλου το Θεοδωρόπουλο, Ιλιάκη το baseline έξω για τον Θεοδωρόπουλο, δίπλα παίζει τον Κυρμίζογλου, ψάχνει για ψώνα τον Παυλάκη, τον Παπάχαρε, θα πάσει Κουτάντο, λάθος, βλέπει ο Κουμπίζογλου. 4 λεπτά ακόμη, στη φάλο που στον διασμό. Ιλιάκης, να επιστρέψει για αμφιδέξη. Σε οργανωμένοι επειδή στα πάνε οι κυβερνούχοι. Ιλιάκης, υποσπίση για 2 με τον αριθμό 5. Λιμπάμ, τον Θεοδωρόπουλο, χάρη στον Στέφανο Κυρμίζογλου, πέταξε την μπαλά προς τα έξω. Κυρμίζογλου, δεν μπορεί να δει τα καλά του. Θα δοστούν τον Λιμπάμ. Θυμίζω οι αμφιδέξιοι έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά, μόλις ένα που κάνει στη Φάδο Μπούλς. Ενώ όπως κάνει στο πίσω την αντίπαλη άμυνα και έπισε φάουλ, θα εκτελέσει 2 γολές. Μέσα σε βολή. Κάνουν καλύτερο δεύτερο δεκαλύτερο αφιδέξι. Στο πρώτο παίζουν άμυνα. Στα δεύτερη αλλαγή Αρκόπουλος θέση Παπά. Κάνε φίλος 3 πόντους στο πρώτο δεκάλυτο. Μέχρι στιγμή σαν επόμενα ακόμη και σύμφωνα έχουν δεχτεί 11. Ο Λίγκος στο μεταξύ ο Πέστος έστει και κατά της ομάδας τους πρέπει στον Παγουλάτο. Τελευταία 3-20 του πρώτου μισού της αποφύγης αναμέτρησης. Ιλιάκης για 3 το σίδερο rebound. Κανελόπουλο κυρίζω βιβλέβει όμως. Δεν θα κάνω πάλι αμφιδέξι. Τζέι πέναντι για το λίγο. Αν θα επιλέξει Τζέι. 14 λεπτά ακόμη για 2 εκείνος με το 11. Η μπάλα δεν του κάνει το χαρτίρι. Ο Λίγκος θα πετύχει τη συνέχεια από καλάθι. Πάμε να σπάμε το επιθετικό rebound. Για 6, 27 και 3. Παλαιοδημόπουλος με προσπίση στον Ιλιάκη. Μαρκόπουλος ελεύθερος από 6.95 στο σίδερο. Ριμπάμε το Τζέι. Ενδιασμό έχει φύγει στη Φάδο Μπούλς. Τζέι όμως ήταν λάθος. Θα αναδείξει το πόδι του και περνάει εκτός. Θα ξαναδεί εκτός πόδι στη Φάδο Μπούλς. Πάντως Χρύς ετοιμάζει το κέντρο από το τρίποντο. Προσπάθησαν εκεί Κανελόπουλος και ο Μαρκόπουλος να σώσουν, δεν τα κατάφεραν. Έχουν χαταπούς την ευκαιρία να ξαναπάρουν την ψήφια για τώρα. Εδώ θα το καταφέρουν. Ιλιάκης για 3 με το 5, Νίκος και ο Μπάουν. Αφελά τον Κουτάντο.
Πάντως παίζει καλή άμυνα, ωστόσο ο Θεοδωρόπουλος βρίσκει τρόπο να πετάξει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Και ακόμη μια φορά στο συν 11 του Στιφάνο Μπούλς. Ο Δημόπουλος δεν μπορεί να απαντήσει, Κανελόπουλος παίρνει το rebound, τα πατάει εκείνος. 38-29. Οι ομάδες απατάνε στα αντίπαλα καλάθια. Έτσι διαφορά ούτε μεγαλώνει αλλά ούτε και μικραίνει. Ο Τζέι θα πετύχει αριστερό λίγο για αυτή τη φορά. 40 πόντους Στιφάνο Μπούλς. Πρώτο σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, του πρώτου μικρόνου. Ακόμη 75 δευτερόλεπτα για να δείχνουν την ομάδα σωστά από την και πάντως ένα σε δύο χωρίς την πάντα τον Τζέι 20 με το 4-5 βήματα από την Σάσε Λοβόνος που πάνε στο αντιβάλλο καλάθι. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν να δείξουν τον ρυθμό του Στιφάνο Μπούλς πλάιστα στο πρώτο μήκρονο. Που επέλεξε να κάνει και θα τους παίρνει το rebound, foul, το Θεοδωρόπουλο, δύο βολές. Το Πάντο. Μετά
7, ο Λίγος πλέον μέσα στις 9 και ο Τζέρι έχει 12, με τα καλάθια τους που πέτυχαν πριν από λίγο. Ο Λίγος ακόμα ένα καλάθι, στους 11 και 7 πόντους πέτυχε ο Θεοδωρόπουλος. Από την άλλη μεριά για τους αμφιδέξιους, 8 πόντους ο Κουτσάντος, από 6 ο Κανελόπουλος, Παπάς και Φίλος. Ο Παλαιοδημόπουλος, νέα σου 3 πόντων. Τα πολύ καλά ξεκινήματα για τις δύο ομάδες. Μας κλέβει κάνει στον Εμιλιάδη. Όπως για τον Τίτο η προσκύση για 3-13. Το Κουστάντο θα μειώσει κι άλλο. Έχουν δύο νίκες στο πρωτάθλημα και μία στο κύπελλο. Έχουν να χάσουμε τον δύο εβδομάδες. Ο Ρόπλος στο σύνδερο, λοιπόν, τον Παπά. Πάει τον Ρόπλος. Τα βήματα, έμεινε για λίγο στον αέρα και βέβαια και ακόμη ένα καλάθι. Ο κορυφαίος μας του Φάδρο Μπούς απόψε. Έκανε το αγαπησμένο σκορ, το ότι φαίνεται. Γνώσουμε να εκκαλύψουμε 50-31, απομένουν ακόμη σχεδόν 17 λεπτά. Και προσπαθούν να κλέψει, φάλλον το σώμα στη συνέχεια. Παπάς γωνία Τίτος, Παπάς θα γυρίσει, βρήκε στην άλλη γωνία τον Παλαιοδημόπουλο, προσπίση. Ο Παλαιο Πολίτο, δύο βολές για τον Άστη Παλαιοδημόπουλο. Μέσα ελεύθερα. 50-40. Στο κυνήγι των Στυφάδομπουλς παραμένουν οι αμφιδέξιοι. Στυφάδομπουλς έχουν κάνει ήδη 3 φάουλ, κανένα για αμφιδέξιοι. Γιάκης. Τζέι είναι ελεύθερος στο Μιλιοκατσουράκης για 2 Τζέι. Έσοχος. 52-40 το Ρεστάλλο. Στοχεία στο 2 μάλλον συνεχίζεται. Τελειώσει το 2 μάλλον. Στο δεύτερο χρόνο θα βρει και το καλάθι. Στην έξι άμυνα δεν υπάρχει πουθενά. Από τα 4 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Κοντόπουλος από την περιφέρεια. Μέσα και αυτό. 55-42. Συμπληρώνουμε όπου να είναι το πρώτο πεντάλεπτο της επανάληψης. Στο έντος είναι το Κουτάντο. Στόχησε μπάλα του. Πέρασε πίσω από το ταμπλό. Δεν έκανε καλό τελείωμα ο Μαρκόπουλος. Κάθος πάνω από τον Ζέι. Έχει ο Κουτάντο σαν διαφορετικό στο Θεοδωρόπουλο δόθηκε. Πάγος δε στο Καναλόπλος.
Λοιπόν, μολές για τον Κουτάντα, καρδιά τους αμφιδέξιους. Ο Θεοδωρόπουλος χάσει στο πάγκο στη θέση του Καραπαναγιώτης. Έξω εδώ την βολή. Πάντο. Μέσα η δεύτερη. Και νομίζω γλου στη θέση του Τζέι. Τέσσερα φάουλ στη φάδο. Έχω τον πόλο τελευταίο βολό πλέον για να φυτέξει. Κερμίζω γλου. Πέρασε τον βρήκο στον δρόμο του. Και άφησε την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Δεν μπορούν να σταματήσουν τις στη φάδο που να φυτέξει. Στα πόδια του. Καλέσει αυτό το τελευταίο ανέρυθρου. Κουτάντο μπροστά στο λίγο. Αν δεν παίξουν άμυνα, όσο και να σκοράρουν να φυλέξει, θα μπορέσουν να δείξουν την διαφορά. Σταθερά. Και τσίχνει ο αριθμό του προβαδίσματο. Στιφάνο Μπούλ. Κυριάκη. Λίγο. Baseline. Λάθος πάσα. Τελείωνε και ο χρόνος της επίθεσης της ομάδας του. Πάντο. Πάς. Πάς. Να φτάσει. Το Κανελόπουλος καθαρά. Αλλαγή από Ξενίδης. Μια πρόσωπα στην πεντάδα λοιπόν για τους αμφιδέξιους, ο Πάρης από Ξενίδης στη θέση του Νάσου Παλαιοδημόπουλου. Και 3 και 45 απομένουν για το τέλος και του 10 λεπτού. Αρχίτσα να μέτρησε, πάρει το τίμο στα χέρια τους. Του Χάβο Μπούλς. Καλά από τον Κεφρή. Σε μόνο ψηλά έχουμε τη διαφορά για αυτή τη δεξιά μέχρι αυτή τη βέβαια στην επόμενη επίθεσή τους. Πάς. Λόπουλος για 3 με το 0. Σίδερο και στα χέρια του Καραπαναγιώτη. Τσουράκης. Μόλις ένα φάουλο υπενθυμίζω έχουν κάνει αυτή τη δεξιά. 4. Στην Πάδο Μπούλς. Μίζογλου με τόνα χέρι, λιμπάνω το Κουτάντο. Κουτάντος έφυγε στο διαδρό, θα πάρει τα αμφήματα. Δεν προσπάθησε να το σταματήσει. 57-49. Ο Τζέι μαζί με το Παυλάκο θα περάσει στο μάτς. Πάρτουν το Κοξενίδη πάνω στον Λίγκο. Κατσουράκι στο πάγκο. Κατσουράκης με τον Λίγκο στο πάγκο, μέσα ο Τζέι Τζέι με τον Παγουλάτο. Λίζο γλου. Να κάνεις μάθει με Πανελόπουλος. Σε τον Παναγιώτη. Φάουλ. Κουτάντου. Ακόμη ένα μπορούν να δώσουν φάουλ οι αμφιδέξιοι, έχασαν τα 3. Παναγιώτης. Παγουλάτος δεν σκοράρει μέσα από σπάσεις το rebound από τον Κεχρή. Έχει ξεκινήσει την παλαιοκτάδο
Κάτσε και επίσης κατεβάζει. Φυσιολογικά στο Κανελόπουλο, αυτό κάνει. Κανελόπουλο για τον Κουτάντο. Καλά που τα βάλα τον Κουτάντο. Πάει λοιπόν διαφορά στις 6, 57-51. Μια συγκεκριμένη πολύ για τον Κουτάντο. 57-52. Επιστρέφουν από το μείον 15 οι αμφιδέξοι. Πάθει ένα μικρό blackout στις Θαβουτούλς. Καλόπουλο πάνω στον Κυρμίζογλου. Τέταρτο ομαδικό φάουλ. Αμφιδέξιον. Καλόπουλος έξω μέσα ο Μαρκόπουλος. Μαρκόπουλος έξω. Η 3 ή 4 φάουλ εκεί. Λιάκης, 5 δευτερόλεπτο. Κρυμίζω λοιπόν να βιαστεί. Λιάκης, 1 δευτερόλεπτο. Στη λήξη, στο σύνολο λοιπόν το κουτάντο. Γίνονται μάχες μέσα στην ρακέτα. Πολύ ψηλό. Μαρκόπουλος. Πάς. Πάς για τρεις με το νούμερο 4. Airball. Δεν έχει και 20 ακόμη. Πάλι τόσο κάτω, προσπάθησε να σώσει το κατάφερε. Πάς ακούει επιχείρηση ο JJ. Ανατροπή. Έτσι, Καραμαναγκώτης κλέβει. Κάτως πάνω το κουτάκο. Καραμαναγκώτης δίνει στον Παγουλάτο με τη σειρά του στον Τζέι. Πέρασε έξω τον Παπά. Το high post. Το σύνολο του πάνω του Παπά. Πάει για τον κουτάκο. Νομίζω ότι κλέβει. Λάθη του καθόλου. Έτσι, πάνω τις δύο ομάδες. Κυλιάκης για τρεις με το 5. Rebound από την κοινωνία του Παπά. Τελευταία επίθεση και καλή επίθεση για τους αμφιδέξιους. 17 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεσή τους. Δεν έχουμε δώσει φάουλ στους Παδοπούλους. Παπάς. Κουτάντος με τον καλύτερο τρόπο που είναι το τρίτο δεκάλεπτο. Οι αμφιδέξιοι, Τζέι δεν προλαβαίνουν, πετά την μπάλα. Προσπαθία του 59-54 σε πολύ λίγο και πάλι μαζί για το τελευταίο δεκάλεπτο. Τέταρτη και τελευταία περίοδο. 59-54 προηγούνται του Πάδο Μπουλ. Τέλη της μία τους αφιδέξιους. Και εκεί θα Λεδημόπουλος, Κανελόπουλος, Αυτόπουλος και ο Αφοξενίδης. Επέτα από τον φιλοξενούμενο. Ο Λεδημόπουλος δίνει έτοιμο καλά στον Αφοξενίδη. Το κάνει 59-56. Στους τρεις πλέον. Τους ανεμίζει και διαφορά στα λίγα του Πάδο Μπουλ. Και νομίζω ότι Καραβαναγιώτης, Καγουλάτος και Ηλιάκης την πεντάδα του Μάριου Χατζή. Ηλιάκης. Καγουλάτος κλείστηκε. Δεν μπορεί να βρει το γλάχι, αφού να μην το πάνε το κεφρί. Να λοιπόν με το περίπτωση συγκρά από την αρχή. Με πια να ευστοχίσουν και στην επόμενη επίθεση να αμφιδέξει. Μελόπουλος φάουλ, καλάθι και φάουλ. Νομίζω πρέπει να μετράει το καλάθι. Μετράει 59-58 και μία συμπληρωματική βολή για τον Κανελόπουλο. Επικό comeback κάνουν οι αμφιδέξιοι. Και όλους παίζουν άμυνα. Τον βάλει δύσκολα στο Chicago Bulls. Στρατεύεται ο Λίγκος. Με τα G στη θέση του Καραπαναγιώτη.
το φαγουλά του. Μέσα και βολή 59 όλα. Η δεύτερη ισοπαλία μετά το αρχικό 2-2. Στο κόκκινο μάτς. Πέντε μηνές έφεξαν στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου. Από τη δέξη, θυμίζω βλου. Λιάκης. Φάουλ, χαμηλά να το φάουλ. Πάρα από τον Κεχνή, χαμηλά να το φάουλ. Και ανέβητρους Λιάκης. Λιάκης για ποιον? Λίγος πέντε παραστοιχεία του αφήνει για το κρυμίζου. Βλέπετε και σημαίνει ο Κεφής. Έβηκε στο μυασμό ο Παλαιπόπλος. Ο Τζέι όμως επέστρεψε. Και δεν είναι 24 δευτερόλεπτα στην ομάδα του. Η Λιάκης για 3 με το 5. Στο σίδερο λιμπάνε του Παλαιδημόπουλο. Ευκαιρία των αφηγέξεων να προσπεράσουν για δεύτερη φορά στο μάτς. Παλαιδημόπουλος για 2 με το 10, το κάνει ο Παλαιδημόπουλος 59-61, ένα νοημά του σας πρέπει να πάρω στη Φάδο Μπούλς. 7-0 σε ρί, στα πρώτα 2 λεπτά της τέταρτης περίοδου με τους αμφιδέξιους. Πάς στη θέση του Κεχρή, ο οποίος θα καλεί στον Πάδο για να προφυλαχθεί, και ο Θεοδωρόπουλος στη θέση του Παγουλάτου. Και παραλίγο να κλέψει, Παλαιοδημόπουλος. Δεν πετυχαίνει το πλάτι, περιφέρεται με τον Αφουξενίδη και τον Πάδο τον Λιάκη. Στο γοριοδοσμό για τους Τουχαδοπούλους παραμένουν άποντοι στα πρώτα 2,5 λεπτά της τελευταίας περίοδου. Έχουν κολλήσει στους 59 πόντους. Τζέι. Τζέι Τζέι για 2 επιτέλους. 61 όλα. Τρίτη αποψινή ισοπαλία. Παλαιοδημόπουλος 63-61. Τώρα δεν μπορούμε να παίξουμε άμυνα οι Chicago Bulls. Να δούμε αν θα κάνουν την εκπλήξη της αγωνιστικής. Και η εικόνα που είναι εκεί, και η πρωτοπόρος Λίγκος με το 4-5 το καλάθι. Με τους Οκλαχώμα ετήθηκε η ομάδα του Βίκτορα Γοργόσογλου. 69-61, 61 κάπου εκεί είναι ο θυματικός. Παλαιοδημόπουλος ελεύθερος για 3. Βάζα το Παρκόπουλο. Παρκόπουλος με τον αχέρι. 63-65. Στην Φάδο Μπούλς έδειξαν να αναπαύονται όταν πήραν διαφορά 15 πόντων. Θα δούμε θα το πληρώσουν. Θεοδωρόπουλος για 3. Στα πόδια των Θεοδωρόπουλο για πρώτη φορά στο σύν 4 να βγει 6. Να δούμε στο τέλος time out ο Χατζής. Τώρα το... οι αθλητές έχουν καθαρά ψυχολογία με το μέρος τους. Λίγκος. Τον Τζέι για 2 μπροστά στον Θεοδωρόπουλο. Τζέι το rebound. Για 2 εκείνος, ευστοχή 64-65-67. Όπου να είναι βέβαια στο πιο κρίσιμο πεντάλεπτο της αποκτήνης αναμέτρησης. Από ένα χάουν οι δύο ομάδες. Ορθικά γύρω στους 85 πόντους θα κρατήσει ο νικητής. 80-85. Ελόπουλος. Πας. Αφήματα. Ελόπουλος. Με το 10. Παλαδέχτη πάνω το χατήρι πάνω το Τζέι έφυγε. Λιάκης τον είδε, Λιάκης θα πετύχει το καλά, δεν το στόξε. Τελευταίο πεντάλεπτο. Τελευταίο δραματικό πεντάλεπτο στο Σάλα Σπορτ. Παρκόπουλος δεχμάζει το χέρι, αστοχιά, την περιφέρεια, rebound από τον Λίγκο.
Δεν θα τον κάνω στην αντίπαλη άμυνα, δεν έχει όμως στηρίγματα από την Κυριακή και τώρα έχει και ο Θεοδωρόπουλος και τον Κυρμίζο του, να το και ο Λίγκος. Φαουλ. Κόπουλο. Έχουμε αλλαγή του Τάντος στη θέση του Αφουξενίδη. Δεν το φαουλ του Μαρκόπουλου. Άμα μην προσπάμε και παράταση απόψε. Αν δεν θα μπορέσουν να λύσουν δύο μας διαφορές. Στα αναπομείνοντα 4,5 λεπτά που απομένουν για την λήξη της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης. Τσέι αναφέρει τον Λίγκο. Φάουλ του Παναγιωτόπουλου. Τρίτο σημαντικό. Έχει ένα από τις έχουν πάνω Μπούλς και Μίζογλου. Ποστόμα και από τον Κανενόπουλο. Είπαμε η αμφιδέξη βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα το διάστημα. Λίγκος, καλάθι και φάουλ. Εκεί πρέπει να χτυπήσουμε στο φάουλ. Μπούλος Παναγιωτόπουλος ζητά αλλαγή. Θα βρει στο φάγκο αφού ξενίδης επιστρέφει. Μια συμβηματική βολή για τον Χρήστο Λίγκο. Αφουξενίδης είναι μαρκάριστος στο 75, εστοχή! Πάρης Αφουξενίδης, 72-68, ξανά στο συν 4 για αμφιδέξη. Θεοδωρόπουλος. Θεοδωρόπουλος, παλά. Για τους Σιφάδο Μπούλς Μίζογλου. Σκέφτεται νούμερο 6. Δεν το καλάθι. Να ανταλλάξει ρόλους πλέον οι δύο ομάδες στη Φάδο. Και μετά να τους αφιδέξεις το σκορ. Πας βρίσκει τον Μαρκόπουλο, τρομερό καλάθι από τον Μαρκόπουλο, τι έβαλε ο άνθρωπος. 74-70, όλα είναι υπέρ των αμφιδέξιων. Τζέι, μέσα από τον Ζαριστό, εστοχή, 72-74. Στον πρώτο γύρο, Κουτάντος κάνει τη βολή rebound. Φάουλ του Αφουξενίδη πάνω στο Λίγκο. Βολές έχουμε για το Λίγκο, πέμπτο μαρκό. Μια την άλλη μεριά, στην Χάρο Μπούλς παίζουν με τους Μέγκες, οι οποίοι εξασφάλισαν την παραμονή τους. 65-94 έχουν επιβλαθεί στον πρώτο γύρο. Ταύρι, δύο βολές για το Λίγκο. Κρίσιμο μπορεί να κάνει και το μάτς. Έξω και δεύτερη πάνω από τον Τζέι.
Δεν βιάζεται ο JJ. Σε λίγο, 4 λεπτά. Κυλιάκης 3, 2, 1, τέλος. 76-72. 2-0-5 δείχνω από τον Σπινάκας. Θέλω να παίξουμε τον χρόνο από το συν 4. Δεν τους εξασφαλίζει τίποτα όμως αυτό το συν 4. Πάντως 4 λεπτά. Αφού Ξενίδης πετώντας την μπάλα απλά αστοχή rebound από πάντα όμως. Κρίσιμο θετικό rebound για να φυγέξει. Πουτάντος αμαρκάρι στο 76-75 στο σίδερο rebound από τον Τζέι. Δεν μπορούν να κάνουν φάουλ. JJ πάλι καρύσει ο καλάθι. 74-96 time out σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Παπάς, Κόπουλος, Αφουξενίδης, Κουτάντος και ο Καρελόπουλος. Αυτή είναι η 5. Λίγκος, Νίζο Γουλιάκης και Θεοδωρόπουλος. Το συν 2 για να φυλέξει, 96-94. Παίζουμε το χρόνο καθαρά για να φυλέξει, δεν ξέρω αν θα τους βγει καλό. Παπάς, προσποίηση για 2 με τον αριθμό 4 στο σίδερο, rebound από τον Τζέι. Και είναι στο μοιασμό στιγμά του ο Λίκος Ντένομι να παίξει πάσα. Καλά δείτε φάουλ από τον JJ. 76 όλα και μία συμπληρωματική βολή. Παλαιοδημόπουλος στη θέση του Αφοξενίδη. Κάθε ομάδα ακόμη ίσως τελευταία ευκαιρία για την 6 βήματα το Κουτάντο. Ευκαιρία στη Φάνο Μπούς θα προσπεράσει μετά από πολύ ώρα. Είναι μήπως θα πάμε και παράταση. Με 14 δευτερόλεπτα για τους Στιφάδο Μπούλ, σήμερα στα χέρια του JJ. 7 πιέζεται, βρίσκει το Λίγκο με το 4, αστοχή, μπάλα εκτός από ποιον είναι το Θεοδωράκουλο. Ή αφιδέξει η παράταση. Time out σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Παλαιοδημόπουλος, Κανελόπουλος, Μαρκόπουλος, Κουτάντος και ο Παπάς η πεντάδα των αφιδέξεων. Έχουμε και να κλέψει το μάτς. Λίγκος, Ηλιάκης, Κερμίζογλου, JJ και ο Θεοδωρόπουλος. Παλαιοδημόπουλος. Έχουν να δώσουν ένα φαουλ οι Τάβροι. Κουτάντος. Τα δευτερόλεπτα ακόμη. Τα δευτερόλεπτα μόνο τι θα τρέξει να φυλέξει τελικά. Ο Παπάς θα πάρει περιφερειακό σου. JJ κλέβει! Κλέβει τέλος παιδιού πάνω παράταση. Συνέχισε ο Παλαιοδημόπουλος με το 10 παρά λίγο. 76 όλα σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
Εμείς επίσης. Ξεκινά το έξτρα ποντάλεπτο. 76 όλα. Εντάδα τον Στεφάνο Μπούλης. Ζέι, Ζέι, Μίζογλου, Θεοδρόπουλος, Σουράκης και ο Χαραπαναγιώτης από την άλλη μεριά. Αναλόπουλος, Παπάς, Τόκυλος. Κουτσάντος και ο Παλαιοδημόπουλος. Φαλό έχει ο Παλαιοδημόπουλος, ο Μαρκόπουλος θα καθίσει στο πάγκο. 83-80 το μάτς του πρώτου. Είχε να επικρατήσει στη Χάδο Μπούλς. Μέσα από την Παλαιοδημία Χαβερόπουλο. Μέσα και ο Φερικρής της 4ης. Έχουν στη Χάδο Μπούλς. Τα παράτασης και προηγούνται με 79-76. Είναι πολύ καλά Παναγιώτης και δύο τώρα ο Θεοδωρόπουλος. Παλαιοδημόπουλος για 3 στο σίδερο ριμπάνω από τον ίδιο Παλαιοδημόπουλος. Καλό θα επιστηριάζει Μαξιμισίου Στεφανοπούλους. Σουράκης για 3. Το σύνολο rebound του Παλαιοδημόπουλου. Πάσα. Δεν μπορείς να βρει το Κανελόπουλο. Δεν περιμένει την πάσα. Κανόνι ακόμη μια επίθεση για την ομάδα του. Νομίζω ότι είναι 14 ευρώ οι Κυπερδούχοι. Θεοδωρόπουλος. Καραπαναγιώτης, αστοχή. Λιμπάνω το δεύτερο και η Παναδεύη και τη Στεφάνη. Καραπαναγιώτης τώρα θα πετύχει το καλάθι. Θα δείτε μια παρατήρηση ο Καραπαναγιώτης επειδή κοιτάξε την μάρα προς τα έξω. Ξανά στο συν 3 η Στεφάνο Μπούλς. Τελειώσαμε τα πρώτα 2 λεπτά και έξω από τα λεπτά. Παπάς. Σάντος. Δεν εκτέλεσε το χαϊπός. Αστοχή. Μαχιά το rebound. Ο Κίνης όχι τα κατάφερε. Και τζέσι του Μάτο Κατσουράκη. Στον είδε. Βήματα όμως από το Κατσουράκη. Στη θέση του
Ιωσίας, λάθος πάσα από τον Παναγιώτη. Ακόμαστε στα μισά της παράτασης, το συν 3 εις του Φάδο Μπούνς. 5-2 το επιμέρου σκορ για εκείνους. Ο Καραπαναγιώτη να έχει 3 πόντους. Θυμίζω ότι με το 6 στο χείρμπαν τον Φουκάντο στον ενδιασμό ο Άλβι Τζέι σώμα έπιξε αλλά γύρισε σε φάουλ λίγο στη θέση του Καραμπανιλιώτη. Θα ήταν και μια του Καραμπανιλιώτη, θα καθίσει στον πάγκο. Εδώ το Κατσουράκι στον πάγκο, στο Λιάκης. Μέσα υπερβολή από τον Κουφάντο, 81-79. Σε δεύτερη βάνα τον Θεοδωρόπουλο. Να δούμε τι θα γίνει στη δεύτερη παράταση. Οι δύο ομάδες. Πολύ πιθανόν, όπως και γίνει το μάτς. Διάκης. Λίζογλου. Το 6, μπάλα καταλήγω στο Φερουτάκι, 83-99. Για πρώτη φορά στην παράταση στο συν 4, ο Στουφάδο Μπούλς 100 δραματικά δευτερόλεπτα απομένουν για το φινάλε. Ο Τάντος κάνει στο ύπνο τους του Φανοπούσια σε σε καταλαβαίνω 83-81. JJ παίρνει την προσπάθεια, μένει στον αέρα, στο χείρι, μπάνω τον Κεχρή. Στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, το 82-81 προηγούνται του Φάδο Μπούλσα, στο χείο Κουτάντος, rebound τον JJ. Λίγκος βρίσκει τον Θεοδωρόπουλο, κάνει λάθος, κλέβει ο Παλαιδημόπουλος. Ευκαιρία του να φτιάξει να φτιάξει τον εθνιδιασμό. Ελεύθερος ο Παπάς. Παπάς για τον Κουτάντο. Να φυλέξει ο Φαρούζου που απομείνουν 11 δευτερόλεπτα μόλις για εκείνους. JJ κοιτάει τον χρόνο, 10 δευτερόλεπτα ακόμη για τους Στουφάδο Μπούλς. Τώρα έχει ώρα να αγωνιστεί την προσπάθεια. Το Χάιπος με το 11 αστοχή, λίγο στο rebound με το 4. Κερδίζει φάουλ να εκτελέσει δύο βολές. Και χρήση νομίζω είναι το πέμπτο φάουλ. Ναι, και χρήση αποβάλλεται. Χρήση θα περάσει ο Μαρκόπουλος. Λοιπόν, δύο κρίσιμες βολές για τον Χρήστο Λίγκο. Πρέπει να βάλει την δεύτερη και μετά να παίξουν καλή άμυνα οι Chicago Bulls. Την δεύτερη ευκαιρία έχει λέξει να πάμε το μάτς. Βάζει τη δεύτερη 84-83 με time out, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Μεριά Λίγκος, Θεοδωρόπουλος, Κερμίζογλου, JJ και Μιλιάκης. 11 δευτερόλεπτα στη διάθεση των αφιδέξεων. Δεν έχουν να δώσουν φαουλ. Οι Φάδο Μπούλς
84-83. Κάντος Παλαιοδημόπουλος. Τέλος. Οι Στιφάδο Μπούς θα επικρατήσουν 84-83. 5-10 καταπομένων. Να φυγέξει, είχαν δεύτερη ευκαιρία να πάρουν την νίκη, δεν τα κατάφεραν. Οι Πάδο Μπούλς θα συνεχίσουν λοιπόν με νίκες, με νίκη τις υποχρεώσεις τους. Η Άκη θα διαμορφώσει το τελικό σκορ. Μέσα από τον Αγγελιάκη, με βασμό 5. Ίσα ίσα που προλαβαίνει κάποιος να αποτάξει την μπάλα. Αυτή είναι η μεριά. Αυτή είναι η μπάλα καλάφη. Αντιβολή, James. Λοιπόν, τελικό σκόρ, 85-83 στην παράταση του Πάτο Μπούλς. Έκανε την αντίσταση των αφουδέξιων. Από εμάς, καλό σας βράδυ.